Είμαι cool για την πασαρέλα και θα περπατήσω με αέρα. Ω, έχουμε ακούσει και καλύτερα. Ελάτε κορίτσια, ξεκινάει το πάρτι. Έλα και εσύ δύσκολη, μου μείνες πίσω. Κάντε σταυροπόδι και ξεκινάμε. Βγάλτε την στα λιοντάρια. Αριόλα, τι λες? Άρε Ολλανδία με τη θάλασσά σου και τους ανεμόμιλούς σου. Σιγά την πήρες απότομα. Αυτή την πασαρέλα θέλουμε. Μην κοιτάζεις έτσι. Αριόλα μου, τι αέρας είναι αυτό στην πασαρέλα. Μπράβο σου και δεν σου το είχα. Τώρα για το κεφάλι τι να πούμε. Δεν χτενίστηκες και δεν πρόλαβες και να βαφτείς. Αλλά μια χαρά φρέσκια και όμορφη είσαι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το φόρμα που διάλεξες. Παρόλο που δεν είναι ιδανικό 100% για την ανάσταση, αλλά με το μαύρο σακάκι το οποίο θες να το φορέσεις κανονικά, το κατεβάζεις και το κάνεις πιο κανονικό μέχρι να πας μετά να διασκεδάσεις. Η τσάντα δεν ταιριάζει με το υπόλοιπο look και το πέδιλο είναι λίγο βαρετό. Θα προτιμούσα ένα πιο λουσάτο γιορτινό πέδιλο. Αυτό είναι λίγο πρωινό και λίγο βαρετό. Εγώ θέλω να την ξαναδώ. Σιγά μου, ήρεμα, μην τρέχεις. Κάτσε. Oh. Oh. Τι να πας να κάνεις στην Ολλανδία, κάτσε εδώ. Παιδιά, αυτή επιταχύνει. Θα εκτοξευθεί. Είναι εντυπωσιακή πάνω στην πασαρέλα. Πολύ όμορφη. Ας άρεσε. Περπατάει με άλλο αέρα. Και μου αρέσει πολύ. Αριόλα, λαχάνιασε πάνω στην πασαρέλα, πώς σου φάνηκε? Στην πασαρέλα πέρασα τέλεια, ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Μπράβο. Ένιωσα πάρα πολύ άνετα, το απόλαυσα πραγματικά. Για να δούμε τώρα πόσο της κόστησε να το απολαύσει. Η Αριόλα πλήρωσε για το σακάκι 80 ευρώ, για το φόρεμα άλλα 80, τα πέδιλα κόστησαν 24,99, τα σκουλαρίκια 17 ευρώ και η τσάντα 52. Συνολικά ξόδεψε 253 ευρώ και 99 λεπτά και της έμειναν 116 ευρώ και 1 λεπτό, παρότι έχασε 30 ευρώ στο παιχνίδι των φακέλων.